Άρεσε να μια χαρά, έχω άγχος, η αλήθεια είναι. Για αύριο. Και δεν είχα τις προηγούμενες μέρες. Κάτι από χθες το βράδυ με πιάσε. Σε έπιασε. Κάτι που πήγα να κοιμηθώ. Όταν κοιμάμαι μου έρχονται όλα. Κάτι αυτά. Είναι το ίδιο άγχος με αυτό που είχες πέρσι. Ναι. Πάντα είναι το ίδιο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μοιράζεται τώρα η αγωνία που είναι και ο Μουτσινάς μαζί. Μοιράζεται και για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, επειδή λέμε αλήθειες, είναι και μεγαλύτερη ασφάλεια. Μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά παρόλα αυτά είναι το ίδιο. Πάντως για μένα. Μου φαίνεται λίγο. Εσύ δεν θες καφέ ή πια. Ήπια. Λίγο το καφέ μου βρέθη μου το φαίνεις. Πάντως για μένα. Ένας παρουσιαστής όταν θέλει η ομάδα του να είναι δυνατή, είτε αυτό λέγεται ένας καλός μάγειρας, π.χ. όπως είναι η Αργυρό, ναι. Είτε λέγεται ένας συνεργάτης που είναι στο κοντρόλ. Όταν η ομάδα είναι καλή από σωστούς επαγγελματίες, τότε είναι μαγιά του. Δηλαδή για μένα οι κομπλεξικοί είναι αυτοί που υπάρχουν στο χώρο μας, οι οποίοι δεν θέλουν, και σε όλες τις δουλειές, οι οποίοι δεν θέλουν δίπλα τους ανθρώπους με ξεχωριστές προσωπικότητες και τη δική τους επαγγελματική πορεία. Γιατί έτσι ξέρεις, φοβούνται ότι οι ίδιοι δεν θα φανούν. Εγώ δεν το σκέφτηκα στιγμή αυτό και νομίζω γενικά ότι οι παρέες κάνουν τη διαφορά. Εσύ πέρσι, γιατί καλώς κακώς χρυσά τα παιδιά όλα όσα ήταν μαζί σου. Δεν ήταν παιδιά όμως τα οποία είχαν δώσει τις δικές τους εξετάσεις επαγγελματικά. Βρεθήκαμε 5 άνθρωποι, πώς ήμασταν, 6 μαζί με μένα. Που δεν γνωριζόμασταν πριν, εκτός από τον Λάμπρο, τον οποίο ήξερα και ξέρω και. Και θα είναι. Εκτιμώ ο Λάμπρος, και. Ο ναι. Με τους υπόλοιπους δεν γνωριζόμουν. Δηλαδή, είχαμε πει ένα γεια με τον Γιώργο 2-3 φορές. Αυτό είναι, θεωρείς, είναι ότι δεν τους ξέρεις από πριν. Όχι. Ή ότι δεν ήταν παιδί μου άνθρωποι που είχαν ξαναυπάρξει σε εκπομπές. Δεν το ξέρω αυτό. Ούτε έκατσα να το εξετάσω, να σου πω την αλήθεια. Εσύ δεν ζήτησε. Ας μείνουμε στα παιδιά, γιατί είναι και αξιόλογα παιδιά και κάνουν και άλλα πράγματα παράλληλα ο καθένας. Και πάρα πολύ εφημερίδες. Δεν έχει σχέση αυτό. Το θέμα είναι ότι η χημεία για να υπάρξει σε μία ομάδα, λογικό, όπως και σε μία παρέα και σε μία σχέση φιλική, συναισθηματική, θέλει χρόνο. Επιμένεις την χημεία, δεν επιμένεις την εμπειρία. Επιμένω στη χημεία. Στη χημεία. Η ιδέα του Μουτσινά. Η ιδέα του Μουτσινά ήταν. Και του καναλιού και αμέσως το συζητήσαμε μαζί και αμέσως είπα ναι. Mm-hmm. Είχαμε πει δύο πράγματα με τον Νίκο όταν είχε έρθει στη τελευταία εκπομπή πέρυσι. Εκτός αέρα φαντάζομαι. Ναι. Τι είχατε συζητήσει? Του είχα πει ότι θα ήθελα πάρα πολύ να ήμασταν κάποια στιγμή μαζί. Νιώθω ότι με τον Νίκο έχουμε κοινό χιούμορ. Mm-hmm. Και ο Νίκος για μένα είναι από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους της τηλεόρασης. Είναι. Και στο θέατρο είναι πολύ ταλαντούχος. Ναι. Γενικά είναι μια κατηγορία από μόνος του. Του είπα και το λέω και δημόσια ότι τον θαυμάζω πολύ, δεν είναι. Και χαίρομαι που θα συνεργαστώ με έναν άνθρωπο που θαυμάζω. Σε ενοχλεί όλη η κουβέντα περί πρώτου, δεύτερου? Δεν με ενοχλεί, γιατί ούτε την ξεκινήσαμε εμείς, ούτε το συζητήσαμε ποτέ. Δεν τέθηκε θέμα μεταξύ μας. Πάντως, για να είμαστε και ειλικρινείς, είναι φυσιολογικό να γίνει μια τέτοια κουβέντα. Λογικό. Γιατί μια εκπομπή η οποία ξεκινάει διαφορετικά. Βέβαια. Και την επόμενη σεζόν φυσικά έρχεται αλλιώς. Εννοείται. Αλλά δεν είναι και. Πώς να σου το πω. Δεν το θεωρήσαμε σωστό να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Βγήκε όλο αβίαστα. Ήρθε ο Νίκος, είμαστε μαζί. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα ποιος θα μπει πρώτος, ποιος θα μπει δεύτερος. Ποιος θα μιλάει πιο πολύ, ποιος θα μιλάει λιγότερο, πού θα κάτσουμε, πώς θα κάτσουμε. Αυτά νομίζω ότι όλους θα σταματήσουν από αύριο με το που θα ξεκινήσει η εκπομπή. Ναι. Γιατί και εσύ δεν είσαι ανταγωνιστική. Όχι, δεν είμαι, η αλήθεια είναι. Δεν είμαι. Θεωρείς ότι αυτό πολλές φορές να σου έκανε και κακό? Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι υπερφιλόδοξοι και στη δουλειά μας τους βοήθησε να βγουν ένα βήμα μπροστά, παράλληλα με μια εργατικότητα. Μου έρχονται έτσι κάποια παραδείγματα στο κεφάλι. Εσύ δεν είσαι έτσι. Δηλαδή θα πεις, θα κάνω ένα βήμα πίσω και πολλές φορές ίσως θεωρώ και για να προστατεύσεις και μία εικόνα από σεμνότητα, από διακριτικότητα. Θεωρούσες σου έκανε κακό αυτό κάποιες θα φορές? Θα προσθέσω σε αυτά που είπες την ανασφάλεια. Παρόλα αυτά, ο Νίκος μου προσφέρει μία ασφάλεια και μου βγάζει αυτό που ήθελα να μου βγάλει ο τηλεοπτικός μου σύντροφος φέτος.
άμα σου απαντάω σε αυτό. Όμως η αλήθεια είναι. Ο Γρηγόρης σου την έβγαζε. Άσχετα που έχουμε ξαναπεί ότι η κουβή ήταν του Γρηγόρη και εσύ ήσουν εκεί. Σου την έβγαζε αυτή την ασφάλεια. Ο Γρηγόρης. Θα μπορούσε να κάνει το πρωινό με τον Γρηγόρη. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ήταν καλό σκαμωμένο το ότι ήμουνα το βράδυ με τον Γρηγόρη. Ήταν πιο χαλαρή συζήτηση, ήταν λίγο διαφορετικά. Ο Γρηγόρης, αν το ρωτήσει, θα σου πει ότι. Γιατί μου το είχε πει, πιστεύω ότι θα κάναμε καλό πρωινό μαζί. Γιατί ο καημένος, η αλήθεια είναι για να το πούμε κι αυτό, μου έλεγε κάποιες φορές, νομίζω ότι αν κάναμε ένα πρωινό θα μιλάγες περισσότερο. Εσύ. Δεν είναι και το κόνσεπτ, ισχύει αυτό δηλαδή. Ναι, και δεν είναι αυτό όλη είναι για αλήθεια. Όλη. Συμφωνώ. Εσύ, παρακαλώ, συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι ήταν ωραίο που βρεθήκαμε βράδυ με τον Γρηγόρη, ωραίο που βρίσκομαι πρωί με τον Νίκο. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Και είναι ειλικρινές και μπράβο σου που το λες. Ναι.